Χωρίς λεωφορεία έμεινε τη Δευτέρα η Θεσσαλονίκη, αφού οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ προχώρησαν σε νέα 24ωρη απεργία, ενώ προγραμματίζουν και νέες κινητοποιήσεις για την Τετάρτη και την Παρασκευή. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα γίνει 24ωρη απεργία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Όπως τονίζουν επανειλημμένα οι εργαζόμενοι, δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα, τα οποία ήταν μόλις 2. Το ένα αφορά στα επιδόματα και το άλλο στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το προηγούμενο διάστημα ικανοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο το αίτημα που αφορούσε στα επιδόματα, ωστόσο εκκρεμεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η διοίκηση του οργανισμού από την πλευρά της τονίζει πως οι κινητοποιήσεις είναι περιττές και ταλαιπωρούν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συνδικαλιστές του ΟΑΣΤ θα λάβουν εξώδικο που θα τους ενημερώνει για την παρακόλληση του συγκοινωνιακού έργου και για τις ευθύνες που φέρουν απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.